Είμαι κοντά μας λίγα λεπτά μετά την κλήρωση του Δημήτρη του Μπέλκα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για την κλήρωση του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League. Πώς σου φάνηκε? Θα έλεγα ότι είναι μια βατή κλήρωση. Αποφύγαμε μεγαθύρια. Και μπήκε μια πολύ καλή ομάδα στον όμιλο Φιωρεντίνα. Τις άλλες δύο ομάδες θα τις αναλύσουμε, να τις ζούμε, να τις γνωρίζουμε. Και πιστεύω ότι αν είμαστε εμείς σοβαροί θα μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Πιστεύεις ότι η φετινή κλήρωση είναι καλύτερη από την περσινή, πιο βατή? Σίγουρα, γιατί πέρσι είχαμε και την Dortmund στον όμιλό μας και την Krasnodar, η οποία αποδείχθηκε πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω πως ναι, ότι φέτος έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες. Ωραία. Αν θα ήθελες να αλλάξεις μια ομάδα, ποια θα ήταν αυτή και με ποια θα την άλλαζες? Δεν έχω κάποια προτίμηση, γιατί όλοι θέλαμε φυσικά να πάμε να παίξουμε στο Old Trafford, αλλά υπάρχουν και επόμενες φάσεις οι οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη Manchester. Πριν δύο χρόνια, ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει ξανά αυτή την ομάδα, τη Φιωρεντίνα, στην Ιταλία και στην Τουμπά, βέβαια. Τότε εσύ δεν ήσουν στην ομάδα, είχες πάει ένα χρόνο στην Πορτογαλία να παίξεις στη Σετούμπαλ. Πες μου, τι ακριβώς θυμάσαι από εκείνα τα παιχνίδια? Εντάξει, σίγουρα η Φιωρεντίνα είναι μια ομάδα με ιστορία, τη γνωρίζουν στην Ευρώπη. Πολλοί κόσμοι και πολλοί ποδοσφαιριστές γνωρίζουν το μεγαλείο αυτής της ομάδας, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τα δικά του βήματα. Αυτά τα πριν δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ανέτοιμος και θα έλεγα ότι πλέον θα την κοιτάξει καλύτερα στα μάτια τη Φιωρεντίνα και θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Θυμάσαι τα σκόρ ή του σκόρερ από τα παιχνίδια? Θυμάμαι εκεί μέσα τον γκολ του Μάρτιν στο το 1-1 και εδώ μέσα που χάσαμε 0-1, άμα θυμάμαι καλά, το είχε βάλει τον γκολ ο Βάργκας. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, να αλλάξει βασικά ο ΠΑΟΚ, για να περάσει τη φάση του 32 που δεν τα έχει καταφέρει εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια? Ο ΠΑΟΚ, όπως βλέπουμε, χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει και σαν ομάδα και στην Ευρώπη δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Πριν 3-4 χρόνια είχαμε την παρουσία στους 32. Εδώ τα τελευταία 2 χρόνια δεν καταφέρουμε να περάσουμε. Και πιστεύω ότι φέτος είναι μια καλή ευκαιρία, αρκεί να είμαστε σοβαροί και υγιείς πάνω απ' όλα και να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διακρίνεστε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Χάρηκα που είδαμε μαζί την κλήρωση. Και πιστεύω ότι θα φέρουμε τύχη και τη φέραμε λίγο πάνω κάτω. Και στο επανειδήν. Στο επανειδήν.